Φίλοι μου, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν αντέχουμε πλέον άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις για να συντηρούνται τα προνόμια και υπερπρονόμια μιας τάξης ευνοούμενων συμπολιτών μας. Είναι γνωστό ότι το κράτος μας διαθέτει ένα υπέρογκο δημόσιο τομέα που με τα υπερπρονόμια που καρπούνται οδηγεί την οικονομία μας στο βάραθρο. Ενώ το κράτος και η πολιτεία δείχνουν πρωτοφανή ατολμία για ριζοσπαστικές αλλαγές και λήψη μέτρων αναστροφής της καταστροφικής πορείας. Φορολογίες, φορολογίες. Μας έχουν φορολογήσει επιπρόσθετα το πετρέλαιο, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, τα καπνικά. Ποτέ δεν είναι αρκετά. Όσες φορολογίες και να επιβάλλουν, ρίχνουν νερό σε έναν τρύπιον καλάθι. Τώρα τι γίνεται. Έρχονται, ζητούν από τις μικρές επιχειρήσεις ακόμα 1.000 ευρώ. Φίλοι μου, έχουμε εκδώσει μία ανακοίνωση την Τρίτη. Ψες, ένα μέρος μεταδόθηκε από την τηλεόραση του ΡΙΚ στο κύριο Δελτίο. Να μου επιτρέπετε να σας διαβάσω τις προτάσεις του ΠΑΣΗΜΕ για την οικονομία. Αξιότιμοι κυβερνώντες, πασιδοί των υπερπρονομίων, εργατοπατέρες των συνδικάτων και ολιγαρχική ηγεσία της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ. Είμαστε ο ΠΑΣΗΜΕ, ο σύνδεσμος των μικρών επιχειρηματιών της Κύπρου και είμαστε εδώ για να πολεμήσουμε για τα δίκαια των μελών μας, τα οποία σηκώνουν το περισσότερο βάρος της οικονομικής κρίσης. Είμαστε εμείς που εργαζόμαστε διπλά 8 ώρα κάθε μέρα για να επιβιώσουμε οικονομικά, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία μας 200.000 και πλέον πολύτιμες θέσεις εργασίας. Είμαστε εμείς που αφαιθήκαμε έρμεως στις τράπεζες να ασελγούν στους μόχθους μας για να μπορούν να συναγωνίζονται σε ανακοινώσεις υπερκερδών πέραν των 20 εκατομμυρίων. Είμαστε εμείς που ολόκληρη η πολιτική και η οικονομική ηγεσία του τόπου εξυμνεί ως τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας. Αλλά πριν αλέκτορ λαλήσει τρεις, μας παραδίδεται προς σταύρωση χωρίς εδώ η δεύτερη σκέψη. Σε όλους εσάς λοιπόν λέμε σήμερα με μια φωνή, φτάνει. Η οργή και η αδικία μας πνίγουν και δεν είμαστε πλέον διατεθειμένοι να είμαστε η εύκολη λία για χρηματοδότηση των λαθών και της υδροκέφαλης κυβερνητικής σας μηχανής. Με συνέστηση της ιστορικής μας ευθύνης, είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε λύσεις για να βοηθήσουμε τον τόπο μας, αλλά ταυτόχρονα να αναιρούν την κοινωνική αδικία που για δεκαετίες υφιστάμεθα. Καταρχήν, για το πολυδιαφημιζόμενο μέτρο της έκτακτης φορολογίας των 1.000 ευρώ από κάθε επιχείρηση, λέμε όχι και θα καλέσουμε τα μέλη μας όπως μη αποδεχτούν την πληρωμή του, γιατί πρόκειται για τον απόλυτο εμπεγμό. Εισφορά 1.000 ευρώ από την εμπορική τράπεζα των 20 εκατομμυρίων κέρδος κάθε μήνα, 1.000 ευρώ και από τον μικρό επιχειρηματία που κατάφερε να κερδίσει ίσως μερικές χιλιάδες ευρώ μέσα στον οικονομικό κυκαιώνα που αγωνιζόμαστε. Η αδικία της σε όλο το μεγαλείο. Αντιπροτείνουμε να φορολογήσετε τους μεγάλους καταθέτες οι οποίοι καρπούνται και το μεγαλύτερο καταθετικό επιτόκιο της Ευρωζώνης. Διαλαλείται από τα τηλεοπτικά παράθυρα
ότι θα φορολογήσετε τον πλούτο. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Οι συνολικές καταθέσεις από Κυπρίους ανέρχονται σήμερα στα 40 δισεκατομμύρια. Και οι μεγαλοκαταθέτες απολαμβάνουν επιτόκιο γύρω στο 5%. Ο μέσος όρος του καταθετικού επιτοκίου στην Ευρωζώνη, έτσι για να γνωρίζετε, είναι γύρω στο 1,25%. Άρα οι πλούσιοι της Κύπρου γίνονται πλουσιότεροι, γιατί έχουν πολύ μεγάλο εισόδημα από τα πλούτη τους επιπρόσθετο, και οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι, γιατί τα χρέη τους μεγαλώνουν καθημερινά. Φορολογήστε λοιπόν το εισόδημα από αυτές τις καταθέσεις και υπάρχει δυνατότητα άμεσης εισροής μέχρι και 1 δισεκατομμύριο ευρώ στα κυβερνητικά ταμεία. Σταματήστε άμεσα την επιβολή νέας φορολογίας ως την εύκολη λύση για μερική επίλυση του προβλήματος. Είναι κοινά αποδεκτό ότι σε περιόδους κρίσης η ανάκαμψη δεν επέρχεται με φορολογίες, αλλά με κίνητρα για αναζωογόνηση της αγοράς και αναπτυξιακές δαπάνες. Σταματήστε να φορολογήσετε και δώστε άμεσα κίνητρα στις μικρές επιχειρήσεις να αναζωογονήσουμε την αγορά. Προτείνουμε την προσωρινή αναστολή των δόσεων των δανείων όλων των μικρών επιχειρήσεων και των μετόχων αυτών, για να μπορέσουν επιτέλους και οι μικρές επιχειρήσεις να ανασάνουν και να κοιτάξουν προς την ανάπτυξή τους. Το μέτρο αυτό έχει εφαρμοστεί στην Ισπανία με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σήμερα, με γύρω στους 30.000 ανέργους, βρίσκεται στα όρια του. Τι θα γίνει αν βγουν ακόμα 30.000 άνεργοι? Με μαθηματική ακρίβεια θα καταρρεύσει, συμπαρασύροντας μαζί του και ολόκληρον τον κρατικό μηχανισμό. Καλούμε άμεσα, όπως δοθούν κίνητρα, για συγχωνεύσεις και εξαγορές μικρών επιχειρήσεων, για να δημιουργηθούν νέες μονάδες με μεγαλύτερες δυνατότητες, αλλά κυρίως με αυξανόμενες πιθανότητες επιβίωσης και διατήρησης των θέσεων εργασίας. Ενεργήστε άμεσα, αλλιώς είναι ορατός ο κίνδυνος κατάρρευσης εκατοντάδων μικρών επιχειρήσεων, με άμεσο αποτέλεσμα νέες στρατιές ανέργων. Εν κατακλείδη, δηλώνουμε ξεκάθαρα, δεν αντέχουμε άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις για να συντηρούνται τα υπερπρονόμια των δημοσίων υπαλλήλων. Εδώ και τώρα θα πρέπει να γίνει σημαντική μείωση μισθών και ωφελημάτων στο δημόσιο, όπως έγινε και το 1974, για όσους θυμούνται. Και τα κονδύλια που θα εξοικονομηθούν να δοθούν για έργα ανάπτυξης, τόσο στην Ήπεθρο όσο και στις πόλεις, για να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα. Ο ΠΑΣΗΜΕ δεσμεύεται να στηρίξει όλες τις ενέργειες προς την σωστή κατεύθυνση από όπου και αν προέρχονται. Αυτή ήταν η ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη το γραφείο τύπου του ΠΑΣΗΜΕ.